Πολλοί ρωτάνε και έχουν απορία σήμερα που έχουν περάσει τόσα χρόνια με τον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, όταν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, μιλάτε, έχετε... Βεβαίως. Καταρχάς, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ήταν στη παρουσίαση του βιβλίου μου στην Αθήνα και ο Νίκ έχει στείλει και το βίντεο. Ένα χαιρετισμό, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Παναγιώτης έχει πει μια πολύ ωραία κουβέντα. Είχαμε τότε υγιής συναγωνισμό. Βοηθούσαμε ένας τον άλλον να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι. Mm-hmm. Πολύ σπουδαίο αυτό. Όπως μου έχεις πει άλλη φορά ότι ήταν σπουδαίο ότι πήγε στην ΑΕΚ λίγο, δύο χρόνια, έβαλες ένα τρίποντο, πήγε η ομάδα Ευρωλίγκα τελικό και σε αγάπησε ο κόσμος πολύ γρήγορα εκεί. Ναι, ναι, πολύ γρήγορα. Και ακόμα και τώρα, όταν πρέπει να πετάω στην Αθήνα, εσύ είσαι δικός μας. Είσαι και δικέφαλος, δεν πειράζει, καλά είμαστε. Αυτό είναι για σένα σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ συχνά πάω και όταν είμαι στην Αθήνα, βλέπω τους αγώνες. Πιστεύεις ότι η Εθνική Ελλάδος μπορεί να ξανακάνει και με τον Γιάννη, γιατί έχουμε πάρει κάτι απογοητεύσεις. Περιμένουμε, επειδή έχουμε το Γιάννη, ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό, ευρωμπάσκετ κλπ. Αλλά κάπου μένουμε έξω νωρίς και λίγο ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Μπορεί να αλλάξει σε αυτό κάτι. Μπορεί να. Υπομονή χρειάζεται, γιατί αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ και εθνικών ομάδων υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Υπάρχουν πάνω από 12-13 ομάδες που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και διεκδικούν μετάλλια. Όσο είσαι σε ένα επίπεδο να διεκδικείς, κάποια στιγμή θα σου έρθει και η επιτυχία. Απλά δεν πρέπει να απογοητεύεσαι και πρέπει να συνεχίζεις συνέχεια. Η κριτική του φιλάθλου κόσμου είναι μέσα στην καθημερινότητα. Είναι λογικό να υπάρχει. Σωστά. Υπάρχει όμως και η κριτική, η λέξη με ο μικρογιώτα, εμείς δηλαδή εδώ η κριτική, έχουμε αυτό το κλειστό και δεν έχουμε ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Τι πρέπει να γίνει? Δεν έχουμε σήμερα ένα κύριο Παπακαλιάτη που έβαζε τόσα χρήματα. Είναι τα χρήματα κάτι βασικό, αλλά μήπως είναι και κάτι άλλο? Το Ηράκλειο είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα και δεν έχει ομάδα στην Basket League. Δυστυχώς για επαγγελματικό αθλητισμό βασική προϋπόθεση είναι η οικονομική δυνατότητα. Γιατί οι ομάδες για να κάνουν πρωταθλητισμό υψηλού επίπεδου, τουλάχιστον στην αρχή, δεν μπορούν να αυτοσυντηρηθούν. Πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος που για αρκετά χρόνια πρέπει να χρηματοδοτεί αυτή την προσπάθεια μέχρι να το οργανώσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο για να μπορεί μήπως και να φτάσει κάποια στιγμή αυτή η ομάδα να αυτοσυντηρείται. Όσο όμως ανεβαίνουν αγωνιστικές απαιτήσεις, τόσο ανεβαίνουν και οικονομικές απαιτήσεις. Και είναι πολύ δύσκολο. Λείπει η Κρήτη όμως από τον μπάσκετ. Πώς δεν λείπει η Κρήτη? Με τέτοιο γήπεδο λείπει η Κρήτη. Θα ήταν πολύ καλό να μπορούσε να έχει μια ομάδα να παίζει στην πρώτη κατηγορία, αλλά είναι πολύ περισσότερες προϋποθέσεις που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν σχέση μόνο με το άθλημα.